Την ανάγκη να υπάρξει πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Διεθνών Φορέων για την Αγία Σοφιά τόνισε σε συνέντευξή του ο Υπουργός Εξωτερικών. Υπερβαίνει πράγματι τα εσκαμμένα, αναιρεί ακόμα και την παράδοση της ίδιας της χώρας του και γυρίζει την πλάτη στη διεθνή κοινότητα και στους κανόνες της. Αυτή είναι η αλήθεια. Έχετε να προστεθεί σε μια σειρά προκλητικότατων ενεργειών. Ο Νίκος Δένδιας αύριο Δευτέρα μεταβαίνει στις Βρυξέλλες, όπου οι Υπουργοί Εξωτερικών της Ευρωζώνης συζητούν το κεφάλαιο Τουρκία υπό το βάρος και της τελευταίας απόφασης Ερντογάν. Η Ελλάδα ζητά από την Ευρωπαϊκή Ένωση να έχει έτοιμο κατάλογο ισχυρότατων μέτρων, περίπτωση που η Τουρκία παραβιάσει την κυριαρχία ή τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας. Η Ελλάδα, εν αντιθέσει με την Κυπριακή Δημοκρατία, έχει ένοπλες δυνάμεις. Άρα η Ευρώπη θα πρέπει να καταλάβει ότι εδώ θα πρέπει να πάρει γρήγορα θέση για να αποτρέψει. Γιατί αν δεν αποτρέψει, δεν θα της αρέσει καθόλου αυτό που θα συμβεί. Στο μεταξύ, μένονται οι αντιδράσεις για την απόφαση της Τουρκίας να μετατρέψει την Αγιά Σοφιά σε τζαμί. Ο Πάπας Φραγκίσκος στην κυριακάτικη ομιλία του από την πλατεία του Αγίου Πέτρου δήλωσε πονεμένος για την Αγιά Σοφιά. Il pensiero a Istanbul. Penso Santa Sofia e sono molto addolorato. Ομοθυμίνει κατά δίκη από ορθόδοξους ιεράρχες, εκκλησιαστικούς παράγοντες αλλά και την πολιτική, πολιτιακή και πνευματική ηγεσία της χώρας. Η Τουρκία έρχεται να προσθέσει ακόμα ένα μεγάλο αγκάθι στην ειρηνική συνύπαρξη των λαών και των θρησκειών. Από την καθέδρα του Αγίου Μάρκου προσευχόμαστε να πριτανεύσει η λογική και να βασιλεύσει η ειρήνη του Θεού σε όλο τον κόσμο. Το λάδι της θρησκείας είναι αμαρτία και λάθος να χρησιμοποιείται για να ανάβει και να εξυπηρετεί εθνικιστικούς σκοπούς. Ο ευγενής σκοπός της θρησκείας είναι να απαλύνει τις πληγές και να ειρηνεύει τις ψυχές των ανθρώπων. Η εργαλειοποίηση της θρησκείας για την επιδίωξη κομματικών, γεωπολιτικών και γεωστρατηγικών σκοπιμοτήτων χαρακτηρίζει αυτόν που την επιχειρεί. Η προσβολή και η ύβρις δεν αφορούν μόνο στην Ορθοδοξία και στη Χριστιανοσύνη γενικότερα, αλλά και σε όλη την πολιτισμένη ανθρωπότητα, σε κάθε σκεπτόμενο άνθρωπο, ανεξαρτήτως θρησκεύματος. Είναι σκληρόν προς κέντρα λακτίζειν. Η Αγία Σοφία δεν διαγράφεται ούτε παραγράφεται. Στέκει αγέροχη και μαρτυρεί το οικουμενικό της πνεύμα, την πορεία και την προσφορά της, καθώς για μία περίπου χιλιετία υπήρξε το ουράνιο και το επίγειο κέντρο της Ορθοδόξου Οικουμένης. Δεν μπορώ να μην εκφράσω τη λύπη μου και την αγωνία μου. Αυτό που έγινε είναι πολύ κακό. Αποτελεί μία μεγάλη προσβολή απέναντι σε αυτό το παγκόσμιο μνημείο. Είναι ανιστόρητη απόφαση, προσβλητική. Πραγματικά πιστεύω, ως Έλληνας, ως κριτικός, αυτό που λέει η ιστορία μας, πάλι με χρόνια, με καιρούς, πάλι δικά μας άνε. Αυτονόητα πράγματα στο δυτικό κόσμο, όπως ο σεβασμός στις διεθνείς συμβάσεις ή ο σεβασμός στις διατάξεις της UNESCO, αυτά δεν είναι τόσο αυτονόητα όσον αφορά την Τουρκία. Η Τουρκία μας τα αποδεικνύει αυτό. Ωστόσο, την ώρα που ο πλανήτης καταδικάζει την απόφαση της Τουρκίας, ο Ρετζέπ Ταγκί Περντογάν συνεχίζει τη ρητορική του περί τουρκικών δικαιωμάτων και δικαιοσύνης. Αγία Σόφια'ν yeniden camiye döndürülmesi meselesi de işte bu kararlılığın bir sonucudur. Kimin ne dediğine değil, bizim hakkımızın ne olduğuna, milletimizin ne istediğine bakarak bu kararı aldık. Tıpkı Suriye'de, tıpkı Libya'da, tıpkı diğer pek çok hususta yaptığımız gibi. Οι πύλες της Αγίας Σοφιάς έκλεισαν το Σάββατο για τους επισκέπτες, ενώ κλιμάκια Τούρκων ειδικών επιθεώρησαν τον Τρούλο και το εσωτερικό της Βασιλικής, ώστε να δουν σε ποιες τροποποιήσεις θα πρέπει να προχωρήσουν για να είναι όλα έτοιμα στις 24 Ιουλίου, όταν και θα πραγματοποιηθεί η πρώτη μουσουλμανική προσευχή.